31 Ιουλίου 2008. Ακόμα θυμάμαι αυτή τη μέρα. Η μάνα μου έξω στο μπαλκόνι να τεινάζει κάτι φλοκάτες και καθ' όλη τη διάρκεια που έκανε αυτή τη συναρπαστική δουλειά, εγώ καθόμουν στον καινούριο μου υπολογιστή προσπαθώντας να βρω όνομα για το καινούριο μου YouTube κανάλι. Και λέω καινούριο γιατί ναι, είχα κι άλλο ένα. Αλλά ας μην μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για το κανάλι Φλοκάτιμαν. Τι, για αυτό το κανάλι εννοώ. Πώς βγήκε το username αυτού εδώ πέρα του καναλιού? Λοιπόν, ακούστε. Το έχω ξαναπεί, αλλά για εσάς που είστε καινούργοι εδώ πέρα, η μάνα μου μία μέρα απλά ήταν έξω στο μπαλκόνι και τίναζε κάτι φλοκάτες και εγώ επειδή δεν μπορούσα να βάλω το Redman, έβαλα το Φλοκάτιμαν. Φλοκάτιμαν, φλοκάτες... Ναι, αλλά σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι έλα μωρέ τώρα, σιγά, τι σημασία έχει το όνομα του καναλιού? Λες και θα ανεβάσω ποτέ βίντεο εγώ. Σοφά λόγια του τότε 14χρονου Κωνσταντίνου. 10 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μάθετε πως έφτασα σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Η ιστορία μας ξεκινά όταν δύο φίλοι μου άρχισαν να μεταλαντεύουν να κάνουμε βιντεάκια for fun. Αλλά εγώ δεν ήξερα τι να τα κάνω και πως θα τα έφτιαχνα, αφού δεν είχα ιδέα από επεξεργασία. Ο Γιάννης βεβαίως μου είπε να μην ανησυχώ, γιατί θα μπορούσε να φτιάξει τα βίντεο στο κινητό του. Κάπου εκεί κατάλαβα ότι ούτε αυτός είχε ιδέα από επεξεργασία βίντεο. Τέλος πάντων όμως, τραβήξαμε λοιπόν το πρώτο μας βίντεο, τον άφησα να το φτιάξει και το αποτέλεσμα ήταν για τον Πούτσο. Το πήρα εγώ λοιπόν, το έβαλα στο θεϊκό Windows Movie Maker και δεν κατάφερα απολύτως τίποτα παραπάνω. Όλα χάλια. Το πιο χάλια βίντεο που έχετε δει ποτέ. Κάπου εκεί συνειδητοποίησα πως αν είναι να κάνουμε κάτι, πρέπει να γίνει καλά. Έκατσα, έψαξα τι χρειάζομαι για να μάθω να φτιάχνω βίντεο και εκεί κατάλαβα πως πρέπει να ζητήσω καινούριο υπολογιστή. Ξανά. Είπα στους δικούς μου λοιπόν, δηλαδή στη μάνα μου, πως είναι για δουλειά. Μετά από πολύ μπλα μπλα, έπεισα τη μάνα μου και η μάνα μου με τη σειρά της έπεισε τη γιαγιά μου. Και κάπως έτσι πήρα το πρώτο μου MacBook Pro, που εκεί πέρα έμαθα να φτιάχνω τα πρώτα μου βίντεο και φωτογραφίες. Γενικότερα τα Mac είναι ό,τι καλύτερο για τέτοιες δουλειές. Τώρα όμως που επιτέλους έμαθα να φτιάχνω βίντεο, έπρεπε να ξεκινήσω κάποια εκπομπή. Τόσο καιρό άλλωστε έβλεπα Αμερικάνους να κάνουν εκπομπές και στην Ελλάδα κανένας δεν είχε αρχίσει να κάνει τίποτα. Οπότε είπα να το επιχειρήσω. Αγόρασα την πρώτη μου κάμερα, την Canon IXUS 220HS, ναι ακόμα τη θυμάμαι, και λέω ορίστε, έφτασε η ώρα να κάνω μια εκπομπή σαν του Ray William Johnson. Εκείνος που λέτε ήταν ο τότε πιο δημοφιλής YouTuber του κόσμου, ένα πράγμα σαν το PewDiePie σήμερα. Η εκπομπή θα ήταν 2 φορές την εβδομάδα, εδώ γελάμε, και θα έπαιρνε το τρομερό όνομα EP, από το Easy Purple δηλαδή. Εγώ φυσικά αμέσως τρέχω να ετοιμάσω σενάρια, τρέχω να κάνω μόνος μου μαθήματα για το πώς να είμαι άνετος στη κάμερα και... καταστροφή! Η εκπομπή μετά από μόλις 2 επεισόδια σταμάτησε. Βλέπεις, πολύ γρήγορα κατάλαβα πως δεν τα πήγαινα καλά με τα σενάρια, κυρίως λόγω της δυσλεξίας μου. Δεν μπορώ να πω καλά μέχρι και τη λέξη δυσλεξία. Α, τώρα το είπα καλύτερα. Στην αρχή όμως νόμιζα πως απλά είχα άγχος, αλλά καμία σχέση. Το θέμα ήτανε ότι μπορούσα να θυμηθώ μέχρι το πολύ 5 λέξεις και μετά έχανα τα λόγια μου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κάθε γύρισμα να φτάνει έως και τις 7 ώρες. Δεν σας κάνω πλάκα, τα γυρίσματα ήταν σκέτη κόλαση. Έδιωχνα τη μητέρα μου από το σπίτι γιατί δεν είχαμε και πολύ μεγάλο σπίτι και πολλές φορές έμενε έξω για καφέ για 5 με 7 ώρες. Μερικές φορές βέβαια δεν έβγαινε το αποτέλεσμα που ήθελα και από τα νεύρα μου διέγραφα τα αρχεία. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο αρνητικό εκείνη την περίοδο που μέχρι τώρα δεν το έχω πει σε κανέναν. Ένιωθα πολύ μόνος μου σε όλο αυτό. Γενικά στη ζωή μου ήμουν μόνος. Βοήθησε και η έλλειψη πατέρα, αλλά τα κατάφερνα μια χαρά. Απλά σε αυτή την περίπτωση το ένιωσα πολύ περισσότερο λόγω του ότι ήταν κάτι καινούριο και όλοι πίστευαν πως απλά θα έχανα το χρόνο μου προσπαθώντας να μιμηθώ ξένους YouTubers. Ένα συνηθισμένο πράγμα που άκουγα πολύ συχνά είναι ότι αυτά τα YouTube-ια είναι για Αμερικανάκια. Κάπως έτσι λοιπόν το σταμάτησα.
αλλά πάντα μέτρο για να δω τι θα μπορούσα να κάνω αν το κυνηγούσα. Το ήθελα πολύ. Ανέβαζα πολύ σποραδικά, μία φορά το εξάμηνο ίσως. Και κάθε τρεις και λίγο είχα και από ένα σχόλιο του τύπου «Πότε θα ανεβάσεις καινούργιο βίντεο?» Μέχρι τώρα με έχει στοιχειώσει αυτό το σχόλιο. Κάποτε το έπαιρνα κάθε μέρα. Σε κάποια φάση μου ήρθε η ιδέα να φτιάξω και ένα δεύτερο κανάλι, στο οποίο θα ανέβαζα μόνο vlogs και είπα να αγκαρέψω την τότε κοπέλα μου να κάνουμε μαζί αυτά τα βίντεο. Η ιδέα μου ήρθε γιατί είχα παρατηρήσει πως όταν βγαίναμε περνάγαμε πολύ καλά και ήθελα τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα να βγαίναμε και καθώς περνούσαμε καλά να το κάναμε και ένα vlog. Εδώ θέλω να τονίσω πως σε κάθε βίντεο μας ρωτάγανε τι σημαίνει vlog. Για τέτοια εποχή μιλάμε. Μην τα πολυλογώ όμως, ούτε αυτό κράτησε πολύ, διότι είχαμε θέματα μεταξύ μας και δεν μπορούσα να κάνω μόνος μου τα vlogs, διότι τα vlogs, βλέπετε, είχαν όνομα. Τα είχα ονομάσει ερωτοβλογς, γιατί ήταν θεματικά vlogs, ήταν vlogs ενός ζευγαριού. Ερωτοβλογς. Ξέρω, ήταν cute, αλλά αυτό σήμαινε πως δεν μπορούσα να βλογκάρω μόνος μου. Κάπου εδώ όμως είναι που παίρνω μέσα σε 3 με 4 μέρες την απόφαση να μετακομίσω στο Εδιμβούργο. Βλέπετε, ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου δρόμο στην επιτυχία και ήξερα πως θα μου ήταν πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό ενώ ήμουνα στην Ελλάδα. Έφυγα λοιπόν με 1000 κάτι ευρώ στη τσέπη, όρεξη για δουλειά, τρελό φόβο και με έναν στόχο στο μυαλό. Δεν έχασα χρόνο λοιπόν και από τη δεύτερη μου μέρα εκεί πέρα δούλευα. Σημείωση, δεν είχα ξαναδουλέψει ποτέ στη ζωή μου. Και έτσι, μπουμ, σκάω το βίντεο τι κάνω στο Εδιμβούργο και ανακοινώνω στους 3.000 συνδρομητές μου πως από εδώ και πέρα θα ανεβαίνουν κάθε 3 και λίγο βίντεο γιατί πλέον έχω την ελευθερία μου και μπλα 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 μπλα. Αυτό ήτανε λέω. Από εδώ και στο εξής, σίγουρα θα κάνω τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα βίντεο. Το επόμενο βίντεο ήταν μετά από 4 μήνες και το αμέσως επόμενο μετά από έναν ολόκληρο χρόνο. Και θα μου πεις τώρα, είσαι σοβαρός Ρέιζι, πάλι τα ίδια? Και θα σου πω πως η πίεση που είχα εκείνο το διάστημα ήταν απίστευτη. Σκέψου πως ήμουνα 19 χρονών μόνος μου σε μια ξένη χώρα, δουλεύοντας, πράγμα που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου, και ίσα ίσα έτρωγα. Ίσα ίσα είχα λεφτά για το ψωμί μου. Αν έπρεπε να βαθμολογήσω την τότε ζωή μου, θα έβαζα 5% στα επαγγελματικά μου και μείον 50% στα προσωπικά μου. Και όμως, μέσα στις τόσες αναταραχές του καναλιού μου, πάντα ακολουθούσα έναν κανόνα. Μην κάνεις ποτέ βίντεο αν δεν έχεις όρεξη. Ήθελα πάντα να είμαι αυθεντικός στη κάμερα. Αλλιώς ποιο το νόημα? Δεν κάνω για ηθοποιός εγώ άλλωστε. Δυστυχώς. Χωρίζω λοιπόν και από εκείνη την μέρα δεν έχω σταματήσει να ανεβάζω βίντεο μέχρι σήμερα. Και τώρα ίσως αναρωτιέσαι. Τόσο σκατά ήταν αυτή η σχέση και δεν μπορούσες να κάνεις βίντεο? Και εδώ θα σου πω πως δεν ήταν μόνο αυτό το θέμα. Έπρεπε να μείνω μόνος μου εδώ και πολύ καιρό. Μέσα από αυτό βέβαια έμαθα πως δεν είναι πάντα θεμητό να έχεις σχέση ή να προσπαθείς να σώσεις μια σχέση που ήδη έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Μεγάλο λάθος. Ποτέ ξανά. Αλλά πρόσεχε, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Το αντίθετο μάλιστα. Πάντα παίρνω την ευθύνη των πράξεών μου και δεν κατηγορώ τους άλλους για τα δικά μου λάθη. Κανόνας. Όσο μεγάλωνε το κανάλι, είχα μεγάλα σχέδια για το πώς θα ερχόμουν για λίγο καιρό στην Ελλάδα και θα μιλούσα σε όλους τους Έλληνες YouTubers για να μας ενώσω όλους, γιατί πραγματικά πίστευα πως όλοι μαζί θα είχαμε πολύ δύναμη. Αλλά αμέσως με το που το είπα σε 1 με 2 YouTubers, κατάλαβα ότι μάλλον ήμουν πολύ αθώος. Πολύ γρήγορα κατάλαβα πως έπαιζαν χρήματα στη μέση και πολλοί είχαν ήδη κάνει κλίκες και κοίταγαν πως να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και άτομα για να ανέβουν. Εγώ βέβαια πήγα για μια εβδομάδα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έκανα βίντεο με διάφορους μικρούς τότε και μεγάλους YouTubers που σίγουρα θα τους ξέρετε. Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά το πως έκανε σε όλους εντύπωση που ήμουν τόσο χαρούμενος που έστω μιλούσα μαζί τους και με έκανα να πιστέψω πως νόμιζαν ότι έχω κάποιους πιο σκοτεινούς σκοπούς πίσω από το χαμογελό μου. Σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει εδώ πέρα να υποθεί είναι πως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα καν ασχοληθεί να βάλω διαφημίσεις στα βίντεό μου. Τόσο πολύ δεν με διέφερε αυτό το κομμάτι.
Τώρα όμως, δίχως να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θέλω απλά να επισημάνω πως ποτέ μη περιμένετε από κανέναν να έχει τις ίδιες καλές προθέσεις που έχετε εσείς. Δεν λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Σε αυτή τη φάση είχα γύρω στους 10.000 συνδρομητές. Έκανα το πρώτο μου meetup εκείνη τη βδομάδα που ήρθα στην Ελλάδα και το άφησα ανοιχτό για όσους fans ήθελαν να έρθουν και μαζί μου φυσικά προσπάθησα να μαζέψω όσο πιο πολλούς YouTubers μπορούσα. Βεβαίως οι μεγαλύτεροι YouTubers μου ρίξανε άκυρο, αλλά κατάφερα να φέρω στο meetup μερικούς YouTubers, εντάξει, αρκετά μικρούς. Μερικοί από αυτούς, να φανταστείτε, είχαν 2 με 3.000 συνδρομητές. Δεν ξέρω αν τους έχετε ακούσει. Natasha Kay, Scrap, επώνυμος αλκοολικός, Nerzgul, LP Dudes. Όπως και να έχει όμως, εγώ είχα πολύ μεγάλες βλέψεις για αυτά τα meetups, να μας φέρω όλους πιο κοντά και γι' αυτό το ονόμασα No Bullshit YouTube Meetup. Anyway, κάπου εκεί σκεφτόμουν σοβαρά να αλλάξω το όνομά μου νόμιμα σε Easy. Βλέπετε, είχα ταυτιστεί με τον εαυτό μου που έβγαζα στη κάμερα. Βεβαίως, ο εαυτός μου στη κάμερα ήταν κάπως διαφορετικός από αυτό που ήμουν στην πραγματική ζωή. Αλλά αυτό δεν μπορούσα εύκολα να το αντιληφθώ τότε. Όπως περνούσε ο καιρός και με ρωτούσανε που και που, γιατί κάνεις έτσι σαν χαζό στα βίντεο, δεν καταλάβαινα τι εννοούσαν. Αναρωτιόμουν αν με λένε χαζό. Στην πορεία κατάλαβα πως στην κάμερα μου έβγαινε αυτομάτως ένας πιο κεφάτος και διασκεδαστικός χαρακτήρας, πράγμα που το βρήκα λίγο παράξενο, διότι δεν το είχα προγραμματίσει ποτέ να είμαι έτσι όταν κάνω βίντεο. Απλά βγήκε. Ήξερα πως δεν είμαι κάποιος κωμικός με γραμμένα αστεία προφανώς και ίσως γι' αυτό μου έβγαινε έτσι αυθόρμητα να κάνω αυτά τα χαζά. Όπως και να έχει όμως, πλέον όχι μόνο γελάω εγώ ο ίδιος με αυτά τα χαζά που κάνω, αλλά μάλιστα τα έχω πολλαπλασιάσει στη σημερινή version του Easy Purple χαρακτήρα. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτό είναι ο Easy. Ένας απλός, αγνός, χαζούλης, χοντρούλης και χαρούμενος χαρακτήρας. Εντάξει, μερικές φορές βρίζει και λίγο, αλλά εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη, σωστά? Έρχεται λοιπόν ο Μάιος του 2016 και αποφασίζω τελικά να μετακομίσω μόνιμα στην Ελλάδα. Βοήθησε πάρα πολύ η αγάπη που μου έδειξε το κοινό μου εκείνη τη βδομάδα που είχα έρθει στην Ελλάδα, αλλά και ένα άτομο συγκεκριμένα. Εντάξει, λογικά το καταλάβατε ότι μιλάω για την Άννα. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερο για τη σχέση μου με την Άννα και πώς τη γνώρισα, έχω ήδη κάνει βίντεο, οπότε ή θα πατήσετε κάποια καρτούλα εδώ πέρα ή απλά πατήστε και θα το βρείτε στο κανάλι μου. Έχω μιλήσει αρκετά για την Άννα σε αυτό το κανάλι. Enough is enough. Το μόνο παραπάνω που θέλω να πω είναι ότι απλά της χρωστάω πολλά. Και το κανάλι δηλαδή της χρωστάει πολλά. Δηλαδή, αν δεν ήταν η Άννα, μπορεί και να μην έκανα βίντεο αυτή τη στιγμή. Ξέρω, μερικοί από εσάς θα χαιρόσασταν, αλλά ναι. Anyway, μετά από πολύ κλάμα, διότι πραγματικά φοβόμουν πολύ τώρα που θα γεννούσα στην Ελλάδα, κυρίως για το επαγγελματικό κομμάτι φοβόμουν, κατάφερα όμως να πάρω το κουράγιο να πακετάρω τις 12 βαλίτσες μου και να αλλάξω για ακόμα μια φορά τη ζωή μου. Εκείνη την περίοδο έδωσα στον εαυτό μου 5 μήνες να καταφέρω να καταλάβω πώς και αν είναι εφικτό να συντηρήσω τον εαυτό μου κάνοντας YouTube. Ξαναλέω πως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα πώς δουλεύουν τα πράγματα. Δεν είχα βγάλει ούτε μισό ευρώ. Δεν περνάνε 3 μήνες και καταφέρνω να πάρω την πρώτη μου χορηγία και OMG, ήμουνα απίστευτα χαρούμενος. Το είπα στο κοινό μου, σε εσάς δηλαδή, με τόση χαρά, λες και κέρδισα το λότο. Πραγματικά φοβερό αίσθημα. Αυτή είναι και η περίοδος που μπαίνω στο τρυπάκι να δω το YouTube ως το πλέον βιοποριστικό μου μέσο. Μεγάλο λάθος. Αμέσως με έπιασε ένα τεράστιο άγχος και κοιτούσα συνέχεια τα χρήματα που έβγαζα. Πρώτα 20 ευρώ το μήνα, μετά 50, μετά 100. Δεν ήταν πολλά προφανώς, αλλά έβλεπα το μέλλον. Ήταν ταυτόχρονα το καλύτερο και το χειρότερο συναίσθημα που είχα ποτέ μου. Ήμουν επαγγελματίας YouTuber. Ενώ δεν ψωνίστηκα ή κάτι τέτοιο, ήταν μεγάλο θέμα για μένα να μαθαίνω τα κόλπα για να βγάζω χρήματα μέσω του YouTube. Άρχισα να μιλάω με εταιρείες και δεχόντουσαν τις προτάσεις μου. Μετά, τεράστιες εταιρείες άρχισαν από μόνες τους να μου στέλνουν σε μένα. Απίστευτο. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχα τρελά έξοδα, διότι την ίδια στιγμή με όλα αυτά έφτιαχνα το σπίτι μου. Το σπίτι έχριζε από βαριά αναγέννηση και οτιδήποτε χρήματα έβγαζα από το YouTube πήγαινε κατευθείαν στο σπίτι. Αλλάχτηκαν τα πάντα. Ολόκληρο το μπάνιο, ολόκληρη κουζίνα, σαλόνι, τα πάντα. Το μόνο που έμεινε ίδιο είναι το πάτωμα που κι αυτό το πλήρωσα 600 ευρώ για να μου το
τρίψουνε, γυαλίσουνε, δεν ξέρω και εγώ τι. Εδώ μου έχει μείνει. Όλα αλλάξανε. Μέχρι και τύχη. Αν είναι δυνατόν. Ήθελα να το πω αυτό. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Εντάξει. Αυτό. Αυτό το λέω γιατί μέσα σε όλα αυτά ήταν πολύ σουρεαλιστικό για μένα να βλέπω τα χρήματα που έβγαλα με κόπο να μου φεύγουν έτσι γρήγορα και να μου μένουν στην ουσία ίσα ίσα για το φαγητό. Αλλά δεν πειράζει. Το σπίτι τελικά έγινε ένα πολύ ωραίο γραφείο / στούντιο και εντάξει, δεν παραπονιέμαι. Τα χρήματα μπήκαν λοιπόν για τα καλά στο στόχαστρό μου και ήμουν πολύ χαρούμενος. Επιτέλους μπορούσα να βιοποριστώ κάνοντας κάτι που πραγματικά αγαπώ και όχι μόνο αυτό, αλλά είχα δίπλα μου και μια φοβερή κοπέλα με μεγάλη υπομονή. Που πιστέψτε με, η υπομονή είναι ένα πολύ μεγάλο ατού που πρέπει να έχει κάποιος αν θέλει να είναι δίπλα μου. Και φυσικά, όταν παίρνουν τα λεφτά σε κάτι που αγαπάς και δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό, τα καταστρέφουν όλα. Ξαφνικά έπεσε κατ' εμέ η ποιότητα των βίντεών μου, διότι η προτεραιότητά μου μερικές φορές δεν ήταν να περνάω εγώ καλά. Ναι μεν, πάλι μου άρεσαν τα βίντεο, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Βιαζόμουν να τα παράγω, βιαζόμουν να τα ανεβάσω και όλα αυτά για να προλάβω τα trends και βλακίες. Πράγμα που ποτέ δεν ήθελα να κάνω εγώ. Εγώ αυτό που πάντα ήθελα ήταν να δημιουργώ τα trends, όχι να τα ακολουθώ. Και εδώ κάπου το έχασα λίγο, είναι η αλήθεια. Για το καλό μου όμως το κατάλαβα σχετικά γρήγορα. Αλλά τώρα άλλο ήταν το πρόβλημα. Κάπου εδώ, όλες αυτές οι γνώσεις που πήρα προσπαθώντας να κλείσω χορηγίες για το κανάλι μου κτλ. Με έβαλαν σε μια πολύ καλή διαδικασία. Με έκαναν να ψαχτώ και στη συνέχεια να σκέφτομαι σαν επιχειρηματίας. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή μου, πώς πρέπει να μιλήσω αυτή την εταιρεία, πώς να διαπραγματευτώ και διάφορα άλλα που με βοήθησαν στο να ανοίξω το μυαλό μου σε νέες επιχειρηματικές ιδέες. Το πρόβλημα όμως που ανέφερα πριν ήταν πως τώρα είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό τομέα. Πιο πολύ με διέφερε αυτός ο τομέας παρά η ψυχαγωγία. Μέχρι και στο YouTube σταμάτησα να βλέπω ψυχαγωγικά βιντεάκια και βλέπω επιχειρηματικά βίντεο. Οπότε, από τη μία είπα να ανεβάζω πλέον μόνο βίντεο που με εκφράζουν με προτεραιότητα να περνάω εγώ καλά και όχι τα χρήματα, αλλά από την άλλη, πλέον αυτό που με εκφράζει είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το υλικό του Easy Purple. Εκεί πήρα μια μεγάλη απόφαση. Αποφάσισα να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση και να βγάζω το ψωμί μου με αυτόν τον τρόπο και όχι από το YouTube. Με αυτόν τον τρόπο θα γινόντουσαν λιγότερα βίντεο μεν, αλλά καλύτερης ποιότητας στο Easy Purple κανάλι. Βίντεο που πραγματικά θα ήμουν 100% χαρούμενος. Θα ήταν πλέον η ψυχοθεραπεία μου ξανά, όχι ο βιοπορισμός μου. Σήμερα έχω κυρίως δύο κανάλια να εκφράζομαι. Το Easy Purple, που όπως σας είπα είναι και πάλι ψυχοθεραπεία μου, και το Κωνσταντίνος Γιαούζος για τις επιχειρηματικές μου ανησυχίες. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος δηλαδή. Πλέον έχω μεγάλα πλάνα και για τα δύο κανάλια, αλλά πραγματικά τώρα μπορώ να πω με πάθος πως χέστηκα αν αρέσω ή όχι. Ποτέ δεν είχα άγχος να αρέσω στον κόσμο. Έχω μεγαλώσει μόνος. Στο σπίτι μόνος, στο σχολείο μόνος, και αν έχω μάθει κάτι τόσο καιρό, είναι πως δεν μπορείς να τους κάνεις όλους χαρούμενους. Αυτή είναι και η συμβουλή μου σε όλους εσάς τους χοντρούς, γκέιδες, νέρντουλες, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά που δεν σας κάνουν παρέα στο σχολείο και κανείς δεν σας καλεί στα πάρτι τους, να ξέρετε ότι ό,τι και να περνάτε αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά το θέλετε, μπορείτε να το αλλάξετε δραστικά στο μέλλον. Απλά θα σας δώσω μία συμβουλή. Μην ξεχάσετε την πανοπλία σας στο σπίτι. Αυτός είναι ένας συνεχής πόλεμος. Μετά από 10 χρόνια, μεταξύ των άλλων, έχω μάθει πώς είναι να αγαπάς, να σε μισούν, να χάνεις τον στόχο σου, να αναρωτιέσαι πού πας, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να δίνω χωρίς να περιμένω κάτι ως αντάλλαγμα, να χαμογελώ με κάθε ευκαιρία, να κρατώ ελάχιστους ανθρώπους δίπλα μου και να εκτιμώ αυτά που έχω, γιατί κάποτε όλα τελειώνουν. Αυτά. Μπορώ να αφήσω και το κινητό μου εδώ πέρα. Γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα έβγαλα από το μυαλό μου αυτή τη στιγμούλα. Κάθισα πριν στον υπολογιστή μου, τα έγραψα πολύ ωραία κυριλέ, για να μπορώ να κάνω κάποτε και ένα βίντεο με σενάριο. Αυτά τα λίγα. Ούτε εγώ καταλαβαίνω πώς πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια. Ειλικρινά σας μιλάω, τα θυμάμαι όλα. Και με πολλές παραπάνω λεπτομέρειες από ό,τι σας είπα σε αυτό το βίντεο. Αν όμως σας έλεγα όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει, του χρόνου πραγματικά. Αυτό το βίντεο το έκανα μόνο για εσάς
που πραγματικά ενδιαφέρεστε, ίσως να προτρέψω μερικούς από εσάς από το να κάνετε μερικά λάθη που ίσως έκανα εγώ. Ούτε σε αυτά έδωσα τρομερή σημασία σε αυτό το βίντεο. Αυτά είναι θέματα για κάποια άλλα βίντεο. Επίσης έχω να πω πως το timing αυτού του βίντεο είναι πολύ καλό. Φτάσαμε, παιδιά, τους 100.000 συνδρομητές εδώ και καιρό, αλλά το YouTube τώρα μου το έστειλε. Άργησε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό εδώ, το λέω την απόδειξη, αυτό τέλος πάντων το λέω την απόδειξη ότι αν δουλέψεις πάρα πολύ για κάτι, ανταμείβεσαι. Και μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου και τα όνειρά σου και μπλα 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 μπλα, 100.000, πλουκ! Έφτιαξα αυτό το κανάλι, όπως σας είπα, το 2008. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είχα φτιάξει και ένα άλλο κανάλι. Το πρώτο μου κανάλι ήταν γύρω στο 2006. Βέβαια, εάν το 2008 σας φαίνεται πολύ μακρινό, τουλάχιστον στο 2008 υπήρχαν κάποιοι ελάχιστοι YouTubers στο εξωτερικό προφανώς. Το 2006 δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχανε, δεν ξέρω κι εγώ τι υπήρχανε. Μόνο γάτες υπήρχαν στο YouTube ένα πράγμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν έδινα καθόλου σημασία. Ούτε που θυμάμαι πως είχα ονομάσει το πρώτο μου το κανάλι. Αν και έχω μία ιδέα, αλλά δεν θα την πω. Πολύ cringe. Επίσης τα πρώτα μου βίντεο δεν υπάρχουν πλέον και καλά κάνουνε. Δεν τα έχω καν. Ήτανε κάτι cringe βίντεο, μίλαγα στα αγγλικά. Ό,τι να είναι, σε ένα βίντεο έδειχνα την συλλογή μου από WWE φιγούρες στα αγγλικά. Ξέρω εγώ, 13 χρονών, ξέρω εγώ, το 2007 σε φάση. Oh my god. Τέλος πάντων, ελπίζω μερικοί από εσάς εκεί πέρα έξω να εμπνευστήκατε. Δυσλεξία. Ναι, να πήρατε κάτι από αυτό και έτσι να είπατε, ναι ρε, εφόσον μπορεί ο Easy, που ο ατάλλαντος ξέρω εγώ, μπορώ κι εγώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν μπορώ κι εγώ, μπορείς κι εσύ. Οπότε τι κάθεσαι ρε φίλε, πήγαινε κανένα YouTube κανάλι, εκφράσου, πες τα όλα και φυσικά δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να σε πάει όλο αυτό. Τι μπορεί να μάθεις, πώς μπορεί να το εξελίξεις, δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, αυτό που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι να μην σταματάτε να χαμογελάτε, να αρπάζετε κάθε ευκαιρία σαν να μην υπάρχει αύριο, παιδιά. Να περνάτε καλά, να κάνετε ό,τι σας κάνει ευτυχισμένος, χαρούμενος, η ζωή είναι δική σας και μπλα 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 μπλα. Άρχισα να λέω μαλακίες πάλι. Εδώ πέρα στο κανάλι, να ξέρετε, παιδιά, ότι θα έρθουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Το λέω όλη την ώρα, αλλά όλη την ώρα αλλάζει το κανάλι. Τι νομίζετε? Βλέπετε, παιδιά, μου αρέσει να κάνω καινούργια πράγματα κι αυτά. Και ελπίζω να τα στηρίξετε. Επίσης θέλω να σας πω για όσους έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Όπα. Όσοι έχετε φτάσει τέλος πάντων μέχρι εδώ, θέλω να μου κάνετε τη χάρη και να γράψετε κάτω στο σχόλιο. Αυτό ακριβώς που θα σας βάλω εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι θα είναι. Ίσως θέλω πατάτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Αυτό που λέει εδώ πέρα να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Αλλά όπως και να έχει, thank you. Πραγματικά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και για το μέλλον είμαι πολύ χαρούμενος. Και να ξέρετε ότι γενικότερα αυτή η περίοδος της ζωής μου είναι πολύ καλή. Και το πιο καλό είναι ότι βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο είμαι και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Παρακαλώ. Πάντα κάπου είναι η Άννα, παιδιά. Πάντα. Αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να χαμογελάτε. Peace and more. Thank you και φιλάκια και σας αγαπώ σε όσους με αγαπάτε κι εσείς. Και αυτά. Και εντάξει, αυτά. Πάω να κλάψω τώρα, γεια.